Κυρίες και κύριοι, μένουμε στα του κορονοϊού. Στη σκιά λοιπόν του κορονοϊού ξεκίνησε σήμερα από την αρχαία Ολυμπία το μεγάλο ταξίδι της φλόγας στον κόσμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Η τελετή της Αφής έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά και κλεισμένων των θυρών, χωρίς θεατές, ενώ και οι επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ελάχιστοι. Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των 32ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020. Σε βαριά ατμόσφαιρα λόγω κορονοϊού, αλλά με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, πραγματοποιήθηκε η τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Παρουσία λίγων μόνον επισήμων, στο αρχαίο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας ξεκίνησε το ταξίδι της προς το Τόκιο η Ολυμπιακή Φλόγα. Είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα με λίγους παρόντες και καθόλου παιδιά. Συνολικά, 100 επίσημοι, πολύ λιγότεροι από προηγούμενες φορές, έδωσαν το παρόν στην τελετή Αφής. Ανάμεσά τους, ο απερχόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, εκπρόσωποι των διοργανωτών του Τόκιο 2020 και μέλη της κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν υπήρχαν θεατές για πρώτη φορά μετά το 1984. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καρέκλες στις οποίες κάθονταν οι επίσημοι ήταν σε απόσταση η μία από την άλλη για λόγους προφύλαξης με δεδομένη την έξαρση του κορονοϊού. Σε τελετή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής βράβευσε τον Προκόπη Παυλόπουλο για την προσφορά του στο Ολυμπιακό κίνημα. Εκείνο που άλλαξε σε σχέση με το παρελθόν και γίνεται πλέον όπως πρέπει, όπως απαιτεί το πνεύμα της Ολυμπίας, όπως απαιτούν οι καιροί μας, με τη σεμνότητα και τους συμβολισμούς, εκείνο που άλλαξε είναι η ίδια η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, αλλά και η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Συνέπεσε όμως η δική σας θητεία, η δική μου θητεία, με καιρούς δύσκολους γενικότερα στον κόσμο, και είναι ανάγκη η αρχαία Ολυμπία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες να συμβολήσουν αυτό το πνεύμα το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος ολόκληρος, η ανθρωπότητα, αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η φλόγα άναψε με φυσικό τρόπο μέσω του κύλου κατόπτρου στα χέρια της προθιέρειας Ξανθής Γεωργίου. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Τόκιο. Η πρώτη λαμπαδιδρόμος ήταν η δις Ολυμπιονίκης της Κοποβολής, Άννα Κορακάκη, η οποία στο μνημείο Πιέρ Ντε Κουμπερντέν παρέδωσε τη δάδα στη Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Μαραθώνιο του 2004 στην Αθήνα, Μιζούκι Νογκούτσι. Πάντως, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις των διοργανωτών, η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων τίθεται εν αμφιβόλο εξαιτίας της πανδημίας.